Και βρισκόμαστε στην λεωφόρο Κηφισία στο ύψος του Αμαρουσίου, καθώς άγνωστοι τα ξημερώματα τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια. Έξω από κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο βλέπετε με τη βοήθεια του Βασίλη του Βαφίτη. Βλέπετε ότι μέχρι και αυτή την ώρα βρίσκονται άντρες της σήμανσης οι οποίοι προσπάθησαν να πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή οποιοδήποτε στοιχείο τους οδηγήσει στους δράστες ή στον δράστη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα. Πρόκειται για υποκατάστημα της ΔΕΗ, το βλέπετε κιόλας στους δέκτες σας. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι ήταν οι δράστες. Σίγουρα όμως πρόκειται για γκαζάκια, για έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό. Προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσωψη του κτηρίου, μικρές ηλικίες ζημιές, να το πούμε αυτό. Κυρίως ήταν μαύρισμα του γυαλοπίνακα και κάποιες φθορές στα τζάμια. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν σε λίγες ώρες από ό,τι μας ενημέρωσαν θα έρθουν κιόλας για να πάρουν και υλικό από τις κάμερες προκειμένου να δουν πόσοι ήταν οι δράστες και προς τα πού κινήθηκαν. Ωστόσο να επαναλάβω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 2.30 τα ξημερώματα και δεν είναι το μοναδικό. Δυστυχώς λόγω και των εξελίξεων, γιατί σας άκουγα προηγουμένως που μιλούσατε για τα ενεργειακά, είναι ακόμα μια επίθεση σε υποκατάστημα της συγκεκριμένης εταιρείας, δηλαδή της ΔΕΗ. Λόγω ενδεχομένου, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται λόγω των εξελίξεων που βλέπουμε με τις αυξήσεις στα ενεργειακά τώρα σε περιμένουμε λίγα λεπτά, να βγει και η ανάγκη για να δούμε. Εντάξει, παιδιά, τώρα με τα γκαζάκια δεν πέφτουν λογαριασμοί. Μην δοθεί η εντύπωση και το λέω επειδή κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι ευκαιρία να κάνουμε επαναστατική γυμναστική, να χωριστούμε σε στρατόπεδα, να ξαναγεμίσουμε την πλατεία των αγανακτισμένων κτλ. Με τα γκαζάκια δεν πέφτουν οι λογαριασμοί, δεν ξεφουσκώνουν. Εδώ υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα και αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας και προσπαθούμε να δούμε πώς θα πορευτούμε. Επίσης, όλοι λένε ότι δεν είχαν τις μεγαλύτερες εκτόσεις. Γιατί έχει και τον κρατικό βραχείο να. Κοίτα, μπορεί να δούμε επιθέσεις και αλλού. Το θέμα είναι η αστυνομία το είχε αυτό υπόψη της και έχει σχεδιάσει κάποιο ειδικό σχέδιο. Αυτό είναι. Okay. Εντάξει, πάμε έτσι. Πάντως αυτό δεν είναι λύση. Δηλαδή από το δικό μου εταιρείο, εγώ αυτό βλέπω. Προσαγωγές δεν είχε κάτι. Είτε γκαζάκια του ρίξει, είτε τούρτα του ρίξει, είτε γιαούρτι του ρίξει, οι λογαριασμοί δεν πέφτουν. Η κρίση θα είναι εδώ. Άρα λοιπόν είναι κάτι πιο πολύ από αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κάτι σημαίνει όμως και αυτό. Στο δικό του κόσμο. Εντάξει. Περιμένουμε να βγει και η ανάληψη ευθύνη για να δούμε. Καλημέρα, Ευθερία. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να μας δώσετε μισό λεπτό να προσεγγίσουμε και το σημείο που έγινε, γιατί μέχρι τώρα είχαν κλείσει οι αστυνομικοί, είχαν βάλει την. Και δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε, δεν μας επέτρεπαν, λογικό. Ήταν σε εξέλιξη η έρευνα. Φαίνονται πάνω στους τοίχους και τα σημάδια της σήμανσης, όπου σας είπα προηγουμένως προσπαθούσαν να δουν αν έχουν αφήσει δακτυλικά αποτυπώματα πίσω τους οι δράστες ή ο δράστης. Η ζημιά είναι αυτή εδώ που σας είπα. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί. Έχει μια θράψη του κρυστάλλου εδώ εξωτερικά. Εδώ προφανώς είχαν τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Βλέπετε, υπάρχει μαύρο στα τζάμια και κάποιες ροχμές στο τζάμι, στο εξωτερικό, δηλαδή στην πρόσωψη. Μικρές ηλικίες ζημιές, σας το είπα και προηγουμένως.